Σταυρούλα, συγχαρητήρια. Καταφέρατε, πήρα την πρόκληση στο World League. Μπορεί τα παιχνίδια να είναι προπονητικού χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι η εικόνα ήταν καλύτερη σχέση με τη Βαρκελόνη. Ναι, ήταν, το είχαμε πει. Πήγαμε πάρα πολύ κουρασμένες και ψυχολογικά κυρίως. Όχι ότι τώρα έχουμε ξεκουραστεί, απλά δουλέψαμε τρεις μέρες μαζί, θυμηθήκαμε κάποια πράγματα. Η ομάδα έτσι κι αλλιώς έχει καλή χημεία, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην εμφανίσουμε καλύτερο πρόσωπο. Το είχαμε πει. Βασικός στόχος είναι το παγκόσμιο της Σαγκάης. Εσείς βέβαια θα συνεχίσετε την προετοιμασία, θα πάτε σε ένα τουρνουά στη Ρωσία και μετά θα πάτε στο World League, που νομίζω ότι σίγουρα μπορεί να μην είναι στόχος, αλλά θα δείτε και τις δυναμικότητες των ομάδων σε σχέση με το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Σίγουρα όσο πιο πολλά παιχνίδια παίζουμε τόσο καλύτερο, και το World League πάντα είναι αντιπροσωπευτικό ενός παγκόσμιου. Είναι οι καλύτερες ομάδες, βλέπουμε την Αυστραλία, την Αμερική, τον Καναδά που δεν έχουμε δυνατότητα να ζούμε, την Κίνα. Εντάξει, έχουμε πολλά παιχνίδια, είναι δύσκολο πρόγραμμα, είναι επίπονο πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα μόνο καλό μπορούμε να κάνουμε από όλο αυτό. Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σε έναν αγώνα πόλο, δηλαδή ο παίκτης παραπάνω και στην άμυνα ο παίκτης λιγότερο, η εικόνα ήταν καλύτερη. Σήμερα σίγουρα. Ο παίκτης παραπάνω είναι καθαρά και ο παίκτης λιγότερο. Είναι καθαρά δύο σημεία που πρέπει και θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Όσο καλή ομάδα και να έχει, όσο καλούς σουτέρ ή αμυντικούς να έχει, πρέπει να έχει συνοχή πάνω απ' όλα σαν ομάδα. Αυτό το πράγμα θα το δουλέψουμε, και πέρσι πάλι έτσι είχαμε ξεκινήσει τις πρώτες μέρες. Άλλα συστήματα παίζει ο Ολυμπιακός, άλλοι δουλειαγμένοι, γιατί είμαστε κυρίως από εκεί. Θα το βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε ένα μήνα θα είμαστε σούπερ. Κλείνοντας, μπορείς να πεις, επειδή είσαι και έμπειρη και γνωρίζεις καλά και τις κοπέλες, τι μπορούμε να πετύχουμε στο παγκόσμιο, είναι νωρίς ακόμα? Είναι νωρίς. Ο πρώτος στόχος είναι να μπούμε στην οκτάδα. Από εκεί πέρα, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, είμαστε 9 εισάξιες ομάδες. Σε μια καλή μέρα μπορείς να τους κερδίσεις όλους, σε μια κακή μέρα μπορείς να χάσεις από όλους. Έχουμε και εμείς προσδοκίες, αλλά από εκεί και πέρα εμάς ο απότερος σκοπός είναι να περάσουμε στην Ολυμπιάδα. Αυτό θέλουμε πιο πολύ απ' όλα. Γι' αυτό δείχνουμε πάντα ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, ώστε να είμαστε έτοιμοι εκεί. Στο παγκόσμιο, πρόπερσι είχαμε έρθει τέταρτες, φέτος μπορούμε να πάμε καλύτερα. Δεν θα τελειώσει όμως ο κόσμος αν δεν πάμε καλύτερα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.